Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Στη θλιβερή περιδίνηση της υποβάθμισης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η ιστορική κλίμακα της Γεροκοστοπούλου όπου βρισκόμαστε. Τα σημάδια της εγκατάλειψης είναι εμφανή όχι μόνο στη σκάλα, αλλά και σε ολόκληρο το πεζόδρομο της Γεροκοστοπούλου που ενώνει την κάτω με την άνω πόλη. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια αποκομμένη από το υπόλοιπο μέρος της πόλης περιοχή. Παράλληλα θέτουν ζήτημα αστυνόμευσης, καθώς εδώ τα βράδια έχουμε κατάληψη του χώρου από περιθωριακά στοιχεία, τα οποία αμαυρώνουν τις σκάλες και την περιοχή. Σε μαύρα χάλια η κλίμακα της Γεροκοστοπούλου. Τι βλέπετε? Ναι, και όχι μόνο σε μαύρα χάλια η Γεροκοστοπούλου, και οι άλλες σκάλες της Πατρέως, δυστυχώς σε δεύτερο είναι κατάντια. Δηλαδή κάθε βράδυ έρχονται εδώ πέρα, κάθονται, πίνουν, μεθάνε, τα σπάνε. Και εδώ είναι θέμα. Την άλλη φορά μου μπήκε ένα γυαλί στο πόδι. Έτσι, και πήγα στο νοσοκομείο να βάλω το γυαλί από το πόδι, επειδή κάποιος εδώ αφελής, όχι αφελής, κάποιος από αυτούς τους. Ξεπλέγεται θα το πω χαρακτηριστικά, γιατί ξεπλέγεται, δεν είναι άνθρωποι αυτοί εδώ. Αυτοί είναι ζούμε στη ζούγκλα δικά αυτά τα πράγματα. Εγώ εδώ σπάσαν τα πάντα. Δηλαδή, τι εδώ κοιτάτε τι έχει γίνει. Δηλαδή, τα πετάνε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή, αρχαιολογικό χώρο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτή, είναι εικόνα αυτή. Κάθε μέρα η υπηρεσία βγάζει και από ένα εδώ πέρα να μπορέσει να μαζεύει δηλαδή, τα σκουπίδια που πετάει ο καθένα. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε τρεις για λίγο, δηλαδή, να απασχολείται ένα άνθρωπο να βγάλει εδώ πέρα τα σκουπίδια, έτσι. Πάντως είναι και ο φωτισμός ελλειπής, έτσι. Ποιος φωτισμός, τα έχουν σπάσει επίτηδες για να μπορέσουν να κάνουν να μην ξέρω τις παρανομίες, ότι διαλογάνε εδώ πέρα. Χρειάζεται λοιπόν αστυνόμευση. Εννοείται, δεν συζητάμε. Τι αστυνόμευση, εδώ έχουν γράψει όλους τους τοίχους, τα γράφει, εδώ γράφουν τις σκάλες. Αυτός ο δρόμος είναι ιστορικός. Αν θα ανατρέξουμε στο παρελθόν και δούμε φωτογραφίες, τις συγκεκριμένες σκάλες εδώ και τις άλλες από εκεί, θα δείτε ότι πραγματικά υπήρχε ένα άλλο επίπεδο κόσμου και δυστυχώς αυτό είναι κατάντημα. Έτσι, κρίμα. Ντροπή δηλαδή. Πολιτισμός είναι αυτό. Να τα καταστρέφουμε. Για όνομα της Παναγίας. Αυτά τα πληρώνει ο κάθε Έλληνας προλογούμενος πολίτης. Έτσι και πόσο μάλλον σήμερα που έχουμε φτάσει σε αυτό σε την κατάντια. Ελλειπής είναι ο φωτισμός εδώ στις σκάλες Γεροκοστοπούλου. Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμα και κολόνες έχουν αφαιρεθεί. Ενώ σε πολλά άλλα σημεία της κλίμακας δεν υπάρχουν καν γλόμποι. Σε κάθε περίπτωση, οι σκάλες χρειάζονται την φροντίδα, την επιμέλεια των αρμοδίων συνεργείων και μηχανισμών του Δήμου Πατρέων. Ακόμα και τα σκαλοπάτια, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, είναι σε κακή κατάσταση και σε πολλά σημεία είναι ολισθηρά, παραμένοντας μια παγίδα για τους διερχόμενους. Πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν ενέργειες και εργασίες για την αναβάθμιση της περιοχής της Γεροκοστοπούλου, που ουσιαστικά είναι ένα σήμα κατά τεθέν της πόλης, συνδεδεμένο με την ιστορία αλλά και τη διασκέδασή της, αλλά και ειδικότερα με το πατρινό καρναβάλι. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Diviko Security. Ασφάλεια νέας εποχής.